Αγαπημένοι μου Bibbidi Bobbidi Tubers, τι κάνετε? Καλώς ήρθατε στο βίντεο της Τετάρτης. Της Δευτέρας για ακόμη εβδομάδα δεν έγινε, δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτή τη Δευτέρα, είναι καταραμένη. Και θα μου πείτε, Ραφαέλα, έκανες παιδί μου story ότι θα ανεβάσεις σήμερα Q&A. Τι γράφει αυτός ο τίτλος του βίντεο, αλλά θα το ανεβάσω το Q&A την Παρασκευή για να έχετε περισσότερο χρόνο σήμερα να κάνετε τις ερωτήσεις σας, γιατί αποφάσισα πως τον έχετε μόνο ένα πρωινό, 4-5 ώρες να κάνετε ερωτήσεις είναι λίγο. Και είναι κρίμα για κάποιους που μπορεί να εργάζονται ή να κοιμούνται, θα το χάσουν και μπορεί να έχουν απορίες που δεν θα απαντηθούν. Οπότε σήμερα θα κάνουμε κάτι πιο χρήσιμο, πιο ποιοτικό, κάτι να μάθουμε πραγματάκια έτσι από αυτά που μου αρέσουν εμένα. Και πάμε στο βίντεο. Το σημερινό βίντεο λοιπόν είναι Μοντεσόρι στο σπίτι. Τη Μαρία Μοντεσόρι σίγουρα θα τη ξέρετε από τα διάσημα floor beds, τα Μοντεσόρι, που είναι σπιτάκια που όλοι τα παίρνουμε για διακοσμητικούς λόγους στο σπίτι μας, ή από τα ψάθινα καλαθάκια για τακτοποίηση των βρεφικών παιχνιδιών. Αλλά θα σας πω ότι η Μαρία Μοντεσόρι καμία σχέση δεν έχει με τη διακόσμηση του βρεφικού δωματίου. Είναι παιδαγωγός του προηγούμενου αιώνα, που σημαίνει ότι όλη τη η έρευνα, όλες τις απόψεις έχουν χίλιο διασταυρωθεί σε ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα που πέρασε, οπότε είναι ισχύουσες. Και έχουν να κάνουν με την μάθηση των παιδιών. Τι υποστηρίζει τώρα η Μαρία Μοντεσόρι? Η συγκεκριμένη παιδαγωγός υποστηρίζει πως τα παιδιά μαθαίνουν πάρα πολύ καλύτερα σε φυσικό περιβάλλον και εξερευνώντας μόνα τους, παρά όταν προσπαθείς εσύ επιτηδευμένα να τους βάλεις τη γνώση μέσα στο μυαλό τους, να τους μάθεις. Μέθοδος Μοντεσόρι μορφώνει τα παιδιά το ίδιο σφαιρικά και με την κλασική μέθοδο της μάθησης. Η μόνη διαφορά είναι ότι εστιάζει περισσότερο στα αντικείμενα της γνώσης με διαφορετική προσέγγιση όμως. Επικεντρώνεται κυρίως στην αυτοαποτελεσματικότητα των παιδιών, στην αυτοεξυπηρέτησή τους, κάτι το οποίο τους είναι φυσική ανάγκη το να είναι ανεξάρτητα, και αυτό έχει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, δηλαδή πρόοδο στην μετέπειτα κοινωνική τους ζωή, στην προσωπική τους ζωή, στην επαγγελματική, αλλά και στη γνωστική τους ανάπτυξη. Βασίζεται στις επιστημονικές παρατηρήσεις που κάνουν τα ίδια τα παιδιά όταν τους δίνουμε να μελετήσουν κάποιο αντικείμενο. Και η γενικότερη φιλοσοφία είναι να αφήνουμε το ίδιο το παιδί να επιλέξει με τι θα ασχοληθεί, τι θέλει να μάθει, και το αφήνουμε να το μελετήσει μόνο του, επεμβαίνοντας βέβαια φυσικά όπου χρειάζεται βοήθεια. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να βγαίνουν στην κοινωνία λαμπροί άνθρωποι με έντονη μέσα τους τη φιλομάθεια. Το σύστημα βασίζεται στην άποψη ότι όλα τα παιδιά είναι ικανά και θα έπρεπε να είναι ικανά να ξεκινήσουν μόνα τους την δραστηριότητα της μάθησης, έχοντας βέβαια πάντα υποστηρικτικό και κατάλληλα προετοιμασμένο περιβάλλον. Δηλαδή πρέπει να υποστηρίζουν και οι γονείς σε αυτή την προσπάθεια του παιδιού και φυσικά να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι να γνωρίζουν για να μπορέσουν να βοηθήσουν. Τώρα θα μου πείτε, πώς εγώ βρε παιδί μου θα τα κάνω όλα αυτά στο σπίτι μου? Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο, άμα δεν είσαι παιδαγωγός, να εφαρμόσεις μία παιδαγωγική μέθοδο στο σπίτι σου. Α, εγώ θα σας πω πάρα πολύ απλά βηματάκια που μπορείτε να κάνετε καθημερινά με τα παιδιά σας, που δεν έχουν καμία σχέση με το σχολείο τους ή με τις ασκήσεις τους στο σπίτι. Έχουν να κάνουν με το σπίτι καθαρά, για να μπορέσετε να αυξήσετε μέσα στα παιδιά σας την αυτοπεποίθησή τους, να μπορούν να αυτοεξυπηρετούνται, να έχουν μεγαλύτερη θέληση για μάθηση. Οπότε πάμε να τα δούμε βήμα-βήμα. Νούμερο 1. Διαμορφώνουμε το σπίτι κατάλληλα για το παιδί. Τι σημαίνει αυτό? Η μέθοδος Μοντεσόρι, τι είπαμε ότι κάνει? Θέλει να κάνει το παιδί ανεξάρτητο, να μπορεί να αυτοεξυπηρετείται και επομένως να έχει και την κατάλληλη αυτοπεποίθηση ότι μπορεί και ότι τα καταφέρνει. Κάτι το οποίο είπα και πριν, είναι ανάγκη το παιδί να αισθάνεται ότι μπορούν, ότι καταφέρνουν πράγματα μόνο τους. Έχουν μεγάλη ανάγκη για ανεξαρτησία. Οπότε, πώς θα διαμορφώσουμε κατάλληλα το σπίτι γι' αυτό? Χρειάζεται να έχουμε χαμηλά ράφια. Χρειάζεται να υπάρχουν τα πράγματα των παιδιών, τα πράγματα που χρησιμοποιούν τα παιδιά, στο ύψος τους. Σε χαμηλά ράφια, πλατιά, μεγάλα, για να μπορούν να χρησιμοποιούν, να βάζουν και να βγάζουν αντικείμενα εύκολα. Καλό είναι να έχουν εύκολη πρόσβαση, τόσο για να πλύνουν τα χεράκια τους, να πλύνουν τα βουντάκια τους, όσο και στη βρύση της κουζίνας, δηλαδή να υπάρχει ένα σκαλοπατάκι. Γενικότερα διευκολύνουμε το παιδί έχοντας όλα τα πράγματα που μπορεί να χρησιμοποιήσει στο ύψος του. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε ιδανικά στο δωμάτιό του, αλλά μπορούμε να το κάνουμε και σε κάποιους άλλους χώρους του σπιτιού, διαμορφώνοντας γωνιές παιχνιδιού, ας πούμε στο σαλόνι.
Πέρα όμως από το παιδί να μπορεί να αυτοεξυπηρετείται, να χρησιμοποιεί, να μπορεί να παίρνει και να βάζει στη θέση του πίσω τα πράγματα που χρησιμοποιεί μόνο του, που είναι καθαρά για τον εαυτό του, είναι πάρα πολύ σημαντικό και για το παιδί να βοηθά στις δουλειές του σπιτιού. Πώς μπορεί να βοηθήσει ένα παιδί στις δουλειές του σπιτιού, ας πούμε από την ηλικία που είναι η Λίδα μου, που είναι 14 ετών, ας πούμε από το έτος και παραπάνω, με απλά πράγματα. Ένα παιδί του έτους δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Σιγά σιγά όμως μπορούμε να προσθέτουμε δραστηριότητες για να μας βοηθάει. Έτσι το παιδί αισθάνεται χρήσιμο μέσα στο σπίτι και γενικότερα στα παιδιά αρέσει πάρα πολύ να κάνουν μεγαλίστικα πράγματα, αυτά που συνήθως κάνουν μεγάλοι. Τους ανεβάζει πάρα πολύ ψυχολογικά και αισθάνονται ότι μπορούν. Ποια μπορεί να είναι αυτά τα πράγματα? Να βάλουμε το παιδί να μαζέψει τα παιχνίδια του αφού τελειώσει το παιχνίδι, αντί να τα μαζέψουμε εμείς. Αυτό φυσικά σε ένα παιδάκι, όπως είπα, 14 μηνών στην ηλικία της Λίδας, χρειάζεται και την κατάλληλη υπομονή. Εγώ θα μαζέψω τα παιχνίδια της σε 5 λεπτά. Η Λίδα μπορεί να χρειαστεί μισή ώρα, μπορεί και παραπάνω για να τα μαζέψει όλα. Πρέπει να έχεις και το χρόνο και την υπομονή να το κάνεις αυτό. Εγώ κάθομαι εκεί και φυσικά δεν λες σε ένα παιδάκι του έτους μάζεψε τα παιχνίδια σου και τα μαζεύει. Τα μαζεύει, ξεχνιέται. Έλα να μαζέψουμε τα παιχνίδια. Τα μαζεύει, ξεχνιέται. Έλα να μαζέψουμε τα υπόλοιπα παιχνίδια. Σιγά σιγά καλλιεργείται αυτό. Τι άλλο μπορεί να κάνει ένα παιδί? Μπορεί να σας βοηθάει στο να τακτοποιείτε κάποια ντουλάπια, τα χαμηλά, να βάζουμε μέσα τις κατσαρόλες, τα τηγάνια, αυτά τα πράγματα που γενικότερα, τα κουζινικά, προσελκύουν πάρα πολύ το ενδιαφέρον των παιδιών. Μπορεί να σας βοηθήσει να βάλετε τα ρούχα στο πλυντήριο. Μπορεί να σας βοηθήσει να καθαρίσετε κάτι, ίσως και κάτι που το ίδιο λέρωσε, αν του πέσουν ψίχουλα στο πάτωμα, να τα μαζέψει, να τα βάλει πίσω στο πιάτο του. Αν λερώσει κάτι πάνω στο τραπέζι, να πάρει το χαρτί και να τα σκουπίσει. Αυτά, επειδή μου γράφεται πολύ συχνά από κάτω, τα λέω θεωρητικά. Δεν τα λέω καθόλου θεωρητικά, η Λίδα. Θα ανεβάσω. Δεν μπορώ τώρα να βάλω απόσπασμα γιατί είναι και στο σχολείο και δεν το είχα προετοιμάσει. Αλλά θα ανεβάσω στο Instagram κάτι να δείτε αντίστοιχο. Που όταν λερώνει κάτι, παίρνει το χαρτί και το κάνει έτσι. Στο τραπέζι, ας πούμε, θα το καθαρίσει. Προφανώς το παιδί δεν το καθαρίζει το ίδιο επιδέξια με εμάς. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό να μην διορθώνουμε το παιδί μας, να μην επεμβαίνουμε. Αλλά ας με βάλει ένα παιδάκι 3 χρονών να σε βοηθήσει με την πουγάδα, με το δίπλωμα των ρούχων. Προφανώς δεν θα τα διπλώσει σωστά. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην του λες άστο, θα το κάνω εγώ, να μην το διορθώνεις. Να το αφήνεις να το κάνει επανειλημμένα και την επόμενη φορά που θα έχεις πουγάδα και την επόμενη φορά μέχρι το ίδιο μόνο του, παρακολουθώντας εσένα, να καταφέρει να τελειοποιήσει τις ικανότητές του. Επόμενο βήμα είναι να κάνουμε πολλές δραστηριότητες hands-on, δηλαδή το αισθητηριακό παιχνίδι που λέμε messy play, τσαπατσουλιές γενικά. Βάλτε τα να παίξουν με νερά, με χώματα, με λάσπες, με αλεύρια, με οτιδήποτε, με σκοπό όμως τι, να μάθουνε. Τι μπορούμε να βάλουμε? Να κρύψουμε σε ένα κουβά με αλεύρι γραμματάκια, αριθμούς, ζωάκια. Το παιδί θα τρελαθεί να ανακαλύψει μέσα στο αλεύρι, μέσα στο χώμα, μέσα στη λάσπη τα αντικείμενα αυτά. Αλλά ταυτόχρονα, όταν θα του λέμε αλφα, ένα, αγελαδίτσα, μαθαίνει και τα ζώα και τα μαθαίνει πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ φυσικά και με πιο διασκεδαστικό τρόπο το να κάνεις κάτι και να του πεις δες, αυτή είναι μια γελάδα, για δες, ένα, δύο, τρία. Είναι πολύ πιο εύκολο, πολύ πιο διασκεδαστικό για τα παιδιά, αποθηκεύεται πολύ πιο εύκολα στο μυαλό τους, γιατί έτσι παίζουν και διασκεδάζουν. Οπότε η μάθηση βγαίνει φυσικά. Και αργότερα τα βοηθάει να έχουν και μία έφεση σε αυτά που έχουν μάθει, γράμματα, αριθμούς. Αυτή τη στιγμή είμαι πάρα πολύ περήφανη να πω ότι η Λίδα ξέρει όλα τα ζωάκια στα αγγλικά. Πάλι χθες προσπάθησα να κάνω story, της έλεγα ποιο είναι snake, μου το έδινε. Elephant, giraffe, zebra μου τα έδινε. Πάω να βγάλω το κινητό και μου κάνει. Είναι η κίνηση για το all done. Τελειώσαμε τώρα, μαμά. Λέω, μάνευρε, παιδί μου, άσε με να το δείξω, η κουκουβάγια η μάνα. Τέλος πάντων, προχωράμε παρακάτω. Βάλτε μέσα στο σπίτι σας, μέσα στο χώρο του παιδιού, μέσα στα παιχνίδια σας, στη συλλογή με τα παιχνίδια σας που όλες έχουμε, άπειρα είναι σίγουρο αυτό, ξύλινα παιχνίδια. Θα από κάτω, στην περιγραφή, θα αφήσω το άρθρο πάλι της Stunning Mom, που από εκεί μαθαίνω τα πάντα. Η γυναίκα είναι εκπληκτική. Η μόρφωσή της στο θέμα, η ετριβή που έχει κάνει στο θέμα των ηπίων είναι εξαιρετική. Δεν έχω λόγια για αυτή τη γυναίκα, Μαρία τη λένε. Θα αφήσω το σχετικό της άρθρο με το Montessori για να δείτε για τα ξύλινα παιχνίδια. Πώς συνδέονται με τη Μαρία Μοντεσόρη. Η Μαρία Μοντεσόρη γενικότερα θα πω εγώ συνοπτικά, αλλά σας παρακαλώ διαβάστε το άρθρο της. Η κοπέλα είναι εξαιρετικότατη. Μας μιλάει για την επαφή του παιδιού με τη φύση, με το φυσικό περιβάλλον γενικότερα. Και το ξύλο είναι το κατάλληλο, είναι φυσικό και στα χέρια των παιδιών τα κάνει να έρχονται με κάποιον τρόπο σε επαφή με τη φύση. Θα μου πείτε ότι είναι ακριβά. Είναι, ναι. Αλλά θα πάρεις ένα πιανάκι πλαστικό 10 ευρώ. Σε πόσο χρόνο θα σου χαλάσει? Εμένα αυτό που είχα πάρει από τα τζάμπο πριν 3 μήνες, dead. Όμως αν πάρεις ένα μεταλλόφωνο ξύλο,
πόσο θα σου κρατήσει. Δεύτερο παιδί, τρίτο παιδί, δεν χαλάνε τα ξύλινα παιχνίδια, γι' αυτό δεν είναι ακριβά, τα βγάζουν τα λεφτά τους και είναι πάρα πολύ ποιοτικά και θα προσθέσω εγώ και θα πω ότι δεν μολύνουμε και τον πλανήτη. Το επόμενο είναι να διατηρούμε τους χώρους του παιδιού, τους χώρους του σπιτιού, στους οποίους κινείται το παιδί, όμορφους και τακτοποιημένους. Για να δημιουργήσουμε την εσωτερική τάξη στο παιδί, να μπορεί να έχει μια, πώς να το πω, τακτοποιημένη σκέψη, να μπορεί να τακτοποιεί τα πράγματα μέσα του, είτε είναι συναισθήματα, είτε είναι να βάζει στη σειρά τις σκέψεις του, είτε είναι να βάζει στη σειρά με τον εαυτό του, είτε είναι να αυτοξυπηρετείται τα πάντα όλα, ξεκινάνε από τον έξω χώρο φυσικά. Βλέποντας ένα τακτοποιημένο και συμμαζεμένο σπίτι, επέρχεται και η εσωτερική τακτοποίηση. Δεν ξέρω αν είπα την τακτοποίηση σωστά. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι ότι πετάξτε ό,τι δεν χρησιμοποιείτε. Τα ελληνικά σπίτια πραγματικά, και δεν ξέρω γιατί, είναι γεμάτα με άχρηστα αντικείμενα που δεν χρησιμοποιεί ποτέ κανείς. Απλά υπάρχουν. Πετάξτε ό,τι δεν χρησιμοποιείτε και τακτοποιήστε τα αντικείμενα του σπιτιού σας ώστε να έχουν μια συγκεκριμένη θέση. Αυτό δημιουργεί έντονο το αίσθημα της τάξης, ότι το κάθε ένα πράγμα έχει μια θέση που μπαίνει. Δεν είναι όλα όπου να είναι. Καλλιεργήστε στο παιδί σας πρακτικές δεξιότητες και θα πω εμπιστευτείτε το. Μην σκέφτεστε δεν μπορεί, είναι μικρό. Μπορεί τα πάντα με την κατάλληλη καθοδήγηση και την κατάλληλη υποστήριξη. Φυτέψτε με το παιδί σας ένα φυτό και δώστε του να είναι υπεύθυνο γι' αυτό. Να το ποτίζει, να το βάζει κοντά στον ήλιο, να το παρατηρεί πώς θα πάει. Θα μου πείτε ένα παιδάκι του έτους δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Και θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας, δεν μπορεί να ποτίσει μόνο το φυτό. Αλλά μπορεί να κάτσει με τη μαμά να το φυτέψει και να βλέπει τη μαμά, έλα λιδούλα να ποτίσουμε το δεντράκι. Μπορεί να το κάνει αυτό. Και σταδιακά θα μάθει να το κάνει μόνο του. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα αυτά για το παιδί. Για να καλλιεργήσουμε μέσα του την υπευθυνότητα. Πώς περιμένουμε να είναι υπεύθυνα όταν δεν τα εμπιστευόμαστε με δραστηριότητες τις οποίες χρειάζεται να φερθούν υπεύθυνα, έτσι. Πρέπει, δεν σκεφτόμαστε, δεν μπορούν. Θα μπορέσουν. Δώστε του να χρησιμοποιήσει ψαλίδι. Μην φοβάστε ότι θα κοπεί. Δείξτε του πώς. Παιδικό ψαλιδάκι με αυτό που δεν μας κόβει, δεν μας καρφώνει, δεν μας σκοτώνει. Πάρτε ένα παιδικό ψαλιδάκι και ξεκινήστε να κόβετε. Με την κατάλληλη καθοδήγηση, με τη δική σας. Δεν θα δώσετε το ψαλίδι και θα βγάλει το μάτι του. Θα είστε δίπλα. Αφήστε το παιδί σας να ντυθεί μόνο του. Δείξτε του πώς. Δες αγάπη μου πώς σου βάζω το παντελόνι. Α, για δοκίμασε να βάλεις το άλλο μπατζάκι μόνο σου. Όλα αυτά κάνουν τα παιδιά να αισθάνονται ότι μπορούν. Αχ, φροντίζω κάτι, αναλαμβάνω κάτι, κόβω, μπορώ και ντύνομαι, wow! Τα βοηθάει πάρα πολύ αυτά στην αυτοπεποίθησή τους και φυσικά στο να είναι ανεξάρτητα να αυτοεξυπηρετούνται. Στο παιδί σας πώς να βιάζει το περιεχόμενο, το υγρό περιεχόμενο ενός μπουκαλιού σε ένα άλλο μπουκάλι, κάτι που θέλει ιδιαίτερη προσοχή και λεπτή κινητικότητα. Τώρα είναι χειμώνας. Όχι, κάντε το καλοκαίρι. Βγείτε στη βεράντα και προσπαθήστε να το κάνετε. Έτσι θα πάθει το παιδί την ακρίβεια, να είναι ακριβές και τη λεπτή κινητικότητα. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Φυσικά θα ξεκινήσετε με μεγαλύτερα δοχεία και θα προχωράτε σε μικρότερα δοχεία. Με όλα αυτά που σας είπα τώρα, το παιδί σας τι κάνει. Απολαμβάνει την ελευθερία, αλλά την εντός ορίων ελευθερία. Μπορεί να κάνει τα πάντα, αλλά συγκεκριμένα πάντα. Για σκεφτείτε το. Διακοσμήστε τους στίχους του σπιτιού σας με έργα τέχνης. Είτε που αρέσουν σε εσάς, είτε που ενδιαφέρουν το παιδί σας. Φροντίστε να είναι ρεαλιστικά και να είναι διακριτές οι παραστάσεις. Δηλαδή να μην είναι αφηρημένη τέχνη, να μπορεί να καταλάβει το παιδί τι απεικονίζουν αυτά τα έργα τέχνης. Τι κάνετε με αυτό. Καλλιεργείτε την αγάπη του παιδιού προς την τέχνη και καλλιεργείτε και την αισθητική του. Δεν αρκεί όμως να διακοσμήσετε το σπίτι σας με έργα τέχνης. Κάποια έργα τέχνης, ίσως στο δωμάτιό του ή σε κάποιον διάδρομο που θα μπορούσε να είναι και πολύ χαριτωμένο αυτό για το σπίτι, καλό θα είναι να υπάρχουν πόστερ, έργα τέχνης, πίνακες, φωτογραφίες, κάτι στο ύψος του παιδιού για να μπορούν να είναι στο οπτικό του παιδιού και να τα παρατηρεί. Γιατί κάτι που είναι ψηλά στον τοίχο, ένα παιδάκι πρέπει να σηκώσει τα μάτια. Είσαι η κάμερα, φυσικά, αλίμονο. Έλεγα ότι κάτι που είναι ψηλά, ένα παιδάκι πρέπει να σηκώσει τα μάτια του για να το δει. Ενώ κάτι που είναι στο ύψος του το παρατηρεί πάρα πολύ πιο εύκολα και είναι πάρα πολύ βοηθητικό για το παιδί να πηγαίνουμε κοντά και να λέμε: α, δες τι έχει εδώ, δέντρα, τι χρώμα είναι, πράσινα, έχει ανθρώπους, τι κάνουν οι άνθρωποι. Πάνε στη δουλειά τους, ξέρω εγώ, είναι ζωάκια, τι κάνουν. Τι ήχους κάνουν. Και έτσι το παιδί, πέρα από το καλλιεργείται η αισθητική του και η αγάπη του για την τέχνη, μαθαίνοντας να έχει εικόνες και πίνακες και έργα τέχνης γύρω του, μαθαίνει και πράγματα μέσω αυτών. Αυτά λοιπόν για αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας φάνηκε βοηθητικό και να πήρατε καλά tips στο πώς θα διαμορφώσετε ένα Montessori σπίτι.
και ελπίζω να απολαμβάνετε αργότερα τον άνθρωπο που έχετε δημιουργήσει, το οποίο άνθρωπος θα μπορεί να σας βοηθάει, όχι τώρα, με τις δουλειές του σπιτιού λέω, στο μέλλον όμως. Όμως θα έχει μάθει από τώρα να τις κάνει για να μπορέσει αργότερα να σας βοηθήσει. Δεν φτάσει δημοτικό, θα του πείτε, έλα να με βοηθήσεις. Θα του λέει κάτι ξέρω, θα πει, όχι, γιατί κάνω μόνος, δεν έχω μάθει να το κάνω. Οπότε είναι και χρήσιμο και για μας. Και φυσικά θα απολαμβάνετε αργότερα το παιδί σας, ότι θα έχετε ένα υπεύθυνο παιδί, ένα φιλομαθές παιδί, ένα αποτελεσματικό παιδί στις σχέσεις του, στην εργασία του, στις σπουδές του, σε όλα. Είναι πολύ ευεργετική η μέθοδος. Διαβάστε και το άρθρο της Μαρίας, της Stunning Mommy, που θα αφήσω στην περιγραφή, που τα λέει πολύ πιο αναλυτικά και δεν μιλάει μόνο και για τα tips του σπιτιού, αλλά μιλάει και γενικότερα και για την εκπαίδευση. Ίσως σας ενδιαφέρει και αυτό το κομμάτι. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο BBT Bob YouTube της Παρασκευής. Όσοι δεν έχετε Instagram για να μου σχολιάσετε τις ερωτήσεις σας, αν θέλετε αφήστε τις από κάτω και θα τις συγκεντρώσω εγώ. Τα λέμε την Παρασκευή λοιπόν. Φιλιά πολλά!